Σίγουρα, δηλαδή είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να σκέφτονται ότι δεν με αφορά, ακόμα και αν υπάρχουν στη δική τους τη ζωή τέτοια περιστατικά βίας. Ο στιγματισμός εμποδίζει πάρα πολύ και ο στιγματισμός εμποδίζει γιατί αυτό που δεν κατανοεί η ευρύτερη κοινωνία είναι ότι τα θύματα δεν αποζητούν ίκτο, αποζητούν δικαιοσύνη, ηρεμία, σταμάτημα της βίας. Τελεία. Τίποτα άλλο. Δεν αποζητούν δηλαδή να πούμε ότι καημένοι, διότι δεν τις χρειάζεται αυτό. Είναι άλλη μια ταπείνωση. Χρειάζεται δικαιοσύνη, χρειάζεται να σταθούν άνθρωποι δίπλα της, χρειάζεται να πούνε στο θήτη ότι αυτό που κάνεις είναι έγκλημα. Το πώς θα σταθεί η κοινωνία, η δικαιοσύνη, το να ψυχολογούμε μια γυναίκα μέχρι θανάτου για να συνεχίσει να αντέχει τη βία, είναι αυτό που κάνει κατά κανόνες η κοινωνία μας. Δηλαδή πάει στη μητέρα της η κοπέλα και της λέει: μητέρα της, μη διαλύσεις την οικογένειά σου. Σε μένα δεν ξαναγυρίζεις. Κάνει ό,τι θέλεις, εσύ τον διάλεξες. Αυτό δεν είναι κοινωνική πλαισίωση. Αν την αρνηθεί η μητέρα της, αν την αρνηθούν οι φίλοι της, αν οι άλλοι φίλοι τους που είναι έλα τώρα που θα διαλύσετε το σπίτι σας, περνάμε και δύσκολες εποχές οικονομικές, τα παιδιά πώς θα μεγαλώσουν. Η γυναίκα συνεχίζει να ζει τη βία και όχι μόνο αυτό, αλλά να παίρνει και όλη την ευθύνη για τη βία. Σαν να είναι δικό της θέμα. Όχι αυτού που την ασκεί, όχι του εγκληματία, αλλά του θύματος. Και μέσα σε αυτό να ζει μια ηρωική κατάσταση δική της. Τη σπουδαία που είμαι, που αντέχω. Και αυτό είναι η μεγάλη παγίδα, είναι η παγίδα θανάτου. Έχει στείλει πολλές γυναίκες στο θάνατο. Η βία οικογενειακή είναι ο πρώτος λόγος θανάτου. Αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Μία στις τέσσερις γυναίκες που ζουν στις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ξυλοκοπούνται και υφίστανται άλλης μορφής σωματική βία. Το ερώτημα «γιατί αυτή δεν φεύγει» είναι πιο συχνό από το ερώτημα «γιατί αυτός τη χτύπησε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Επίτροπος. Ενώ τα περιστατικά βία η οικογενειακή βία κατά των γυναικών όλο ένα και αυξάνονται. Και γι' αυτά κατηγορούνται συνήθως οι γυναίκες και όχι οι θήτες.